Γεια σας. Καλώς ήρθατε στον τρελό κόσμο. Όπως έχουμε συνηθίσει όλο αυτό τον καιρό που είμαστε μαζί, θα ξεκινήσουμε με την καλημέρα του Κυριακόπουλου, του Γιάννη του Κυριακόπουλου, του γνωστού μας Κυρ. Σε μια ανατρεπτική εποχή είναι ανατρεπτικό και το γελιογραφικό του σχόλιο. Και επειδή οι καιροί ούμενε τι που λέγανε οι αρχαίοι, πάμε στον καιρό. Κατευθείαν έχουμε γενικό συναγερμό στην Ευρώπη για νέες πλημμύρες εξαιτίας συνεχιζόμενης φοδρής κακοκαιρίας και πολλές περιοχές στη Βρετανία βρίσκονται σε συναγερμό. 100.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα από τα Χριστούγεννα. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και στην Ιταλία με διακοπές ρεύματος. Αυτό είναι με φυσικό ήχο, μπορούμε να τα ακούμε κιόλας. Ενώ αρκετά σιδηροδρομικά δρομολόγια ματαιώθηκαν. Με σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της θύελλας Dirk υποδέχτηκαν τα Χριστούγεννα οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Αυτό το τριώροφο σπίτι στην περιοχή της Βρετάνης στη Γαλλία, που μοιάζει με βομβαρδισμένο, έγινε έτσι εξαιτίας των πλημμυρών που εξασθένισαν τα θεμέλιά του. Στα ανατολικά της χώρας ξυλώθηκε από τον δυνατό άνεμο ολόκληρη η στέγη ενός σχολείου και προσγειώθηκε πάνω σε ένα διπλανό σπίτι. Από το παράθυρο είδα ένα μεγάλο μεταλλικό κομμάτι να κατευθύνεται προς το σπίτι μας. Νόμισα ότι ήταν αεροπλάνο. Φοβηθήκαμε. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός. Μετά συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν η στέγη από το σχολείο απέναντι. Στην Πολωνία δεν ξεριζώθηκαν στέγες, αλλά δεκάδες δέντρα που έπεσαν πάνω σε δρόμους και αυτοκίνητα. Οι εικόνες που βλέπετε είναι από το τουριστικό θέρετρο Ζακοπάνε, όπου για πολλές ώρες οι κάτοικοι έμειναν ανήμερα τα Χριστούγεννα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το ίδιο συνέβη και σε εκατοντάδες άλλες οικογένειες στην Γαλλία, το Βέλγιο και την Αγγλία. Η τελευταία μετράει τις πιο σημαντικές απώλειες, καθώς έχουν αναφερθεί 5 νεκροί εξαιτίας της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών. Δεκάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν από την αστυνομία να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών. Περισσότερα από 500.000 σπίτια σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν τα Χριστούγεννα στο σκοτάδι εξαιτίας των προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συνεργείων, οι βλάβες δεν ήταν δυνατόν να αποκατασταθούν. Είναι πολύ δύσκολο λόγω των Χριστουγέννων. Επρόκειτο να κάνουμε πάρτι. Υποχρεωθήκαμε να αλλάξουμε τα σχέδιά μας διότι δεν διαθέταμε ούτε καύσιμα για τη γεννήτρια. Ακόμη προσπαθούμε να βρούμε κεροζίνη για τα θερματικά σώματα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι τραγικό και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνει τόσο κρύο. Μοιάζει να μην υποχωρεί ούτε κατ' ελάχιστο. 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις νοτιοανατολικές περιοχές του Καναδά και βορειοανατολικές των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας όλων αυτών των ημερών. Στη Βρετανία, έκτακτα δελτία ακραίων καιρικών φαινομένων που προβλέπουν πλημμύρες έχουν εκδοθεί για περίπου 50 σημεία της Βρετανικής επικράτειας. Στην Ιταλία έχει ήδη καταγραφεί ένας θάνατος που σχετίζεται με την κακοκαιρία, ένας 24χρονος Γάλλος Κιέρ. Και στην περιοχή της Γένοβα απομακρύνθηκαν προληπτικά 50 άτομα, ενώ η ορεινή κορτίνα στο βορρά έχει αποκλειστεί από το χιόνι και έμεινε για ώρες χωρίς ρεύμα. Επίσης, ισχυρές βροχές και άνεμοι καταγράφονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από τη Λιγουρία ως την Νάπολη. Όπως παρακολουθούσε πάνω στην αίθουσα σύνταξης, περισσότερα για τον καιρό για την Ελλάδα θα έχετε κατόπιν στην εκπομπή που θα παρουσιάσει η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα. Και πάμε τώρα στην γειτονική Τουρκία. Σε μια κίνηση που είχε σκοπό να κλείσει τα στόματα των αντιπάλων του και να καθησυχάσει τους οπαδούς του, αλλά και ανακτήσει τη διεθνή αξιοπιστία της τουρκικής κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε σαρωτικό ανασχηματισμό. Αντικατέστησε 10 υπουργούς, 4 από τους οποίους φέρονται να ενέχονται στο μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς που βιώνει η γειτονική Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Τα νέα πρόσωπα είναι στενοί συνεργάτες μεν του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί εκτός Τουρκίας.
το Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πηγαίνει ο Εκμέν, που ήταν ο Εκμέν Μπαγής και πρωτοστατούσε τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ύστερα από τις φήμες για εμπλοκή του στο σκάνδαλο, αντικαταστάθηκε από τον αναπληρωτή υπεύθυνο εξωτερικών υποθέσεων του κυβερνώντος κόμματος, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Αχμέντ Νταβούτογλου, όμως παραμένει στη θέση του, έτσι δεν πρέπει να ανησυχούμε εμείς. Αντικαθίστανται Υπουργοί Εσωτερικών, Μωαμέρ Γκιουλέρ, Οικονομία Ζαφέρ Τσακλαγιάν και Περιβάλλοντος Ερντογάν Μπαρικτάρ, που είχαν υποβάλει χθες τις παραιτήσεις τους λόγω του σκανδάλου. Αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπως είπαμε, Εκμέν Μπαγής. Να δούμε ένα βίντεο τώρα από το Euronews που περιγράφει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία με διαδηλώσεις και διάφορα επεισόδια. Επεισοδιακή είναι η πολιτική ατμόσφαιρα πλέον στην Τουρκία. Σχεδόν τους μισούς υπουργούς του αντικατέστησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τον παράζ αναγκαστικών παραιτήσεων. Αφορμή για τις παραιτήσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Περιβάλλοντος αλλά και του Αντιπρόεδρου του ΑΚΕΠΕ είναι το σκάνδαλο με τις μίζες και η δικαστική έρευνα σε βάρος υψηλά ιστάμενων στελεχών. Κάποιοι από τους συνεργάτες μου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους εξαιτίας των πρόσφατων γεγονότων. Κάποιοι εγκατέλειψαν τα υπουργικά τους καθήκοντα για να είναι υποψήφοι στις τοπικές εκλογές. Όσο για τους υπόλοιπους, αποφάσισα εγώ να τους αντικαταστήσω. Μεταξύ των υπουργών που αντικαθίστανται είναι, όπως αναμενόταν, οι Υπουργοί Οικονομίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Ο τελευταίος μάλιστα ζήτησε από τον Ερντογάν να πράξει το ίδιο και αποσαφήνισε ότι δέχτηκε πιέσεις για να παραιτηθεί. Εκτός κυβέρνησης βρίσκεται και ο Υπουργός Αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Εγκεμέν Μπαγής. Κόμματα και οργανώσεις που πρόσκειται στην αντιπολίτευση οργάνωσαν κινητοποίηση στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη. Στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αναρτήσεις που καλούν σε μαζική διαδήλωση κατά του Ερντογάν στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή. Κάνοντας χρήση δακρυγόνων, δυνάμεις της αστυνομίας επιχείρησαν να διαλύσουν διαδήλωση 5.000 ανθρώπων στην Κωνσταντινούπολη. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση Ερντογάν. Η τουρκική κυβέρνηση αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις μετά τις τρεις υπουργικές παραιτήσεις και την αντικατάσταση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα ο Γενικός Εισαγγελέας κατηγορεί την αστυνομία ότι παρακολύει τις έρευνες και η κυβέρνηση κάνει λόγο για συνωμοσία υποκινούμενη από το εξωτερικό. Είναι αστείο. Δεν έχει καμία σχέση και είναι περιττό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται κάποιος ως θύμα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει ότι δεν έχει κάνει κάτι, ότι κανείς από τους υπουργούς δεν έχει κάνει κάτι αξιόμεμπτο. Όταν μιλούν για το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν αυτούς ως θύματα. Στην Ευρώπη αυτό είναι απαράδεκτο. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην εσωτερική πολιτική? Ψάχνουν να βρουν κάποια θετικά στοιχεία που θα παραπλανήσουν τους πολίτες και θα τους κάνουν να δείξουν τυφλή εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση την οποία ψήφισαν. Γιατί ο βασικός στόχος είναι οι τοπικές εκλογές. Η δικαιοσύνη θα παίξει σημαντικό ρόλο όμως. Φυσικά, οι προσδοκίες που έχουμε από το δικαστικό σύστημα είναι υψηλές. Εφόσον δεν υπάρξει καμία παρέμβαση, σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση στην Τουρκία θα γίνει αφόρητη. Τα γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών έχουν κάνει πολλούς να ισχυρίζονται ότι το ΑΚΕΠΕ βιώνει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις. Η ειρωνία είναι ότι η απειλή προέρχεται εκ των έσω. Εν μέρη συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι όταν αλλάζεις τους κανόνες, κάποια στιγμή θα πρέπει να τους αντιμετωπίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο Ερντογάν καθόρισε το πώς λειτουργεί σήμερα η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να παραπονιέται. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο επιλογές. Ή το ΑΚΕΠΕ ή το να αναλάβει το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν. Θέλουμε όμως μια τρίτη επιλογή. Δεν θέλουμε καμία από αυτές τις δύο. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μια μάχη εξουσίας. Και από την Τουρκία, όπου η κατάσταση σας, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι τουλάχιστον τεταμένη, η πολιτική ατμόσφαιρα τεταμένη. Ο κόσμος έχει αναστατωθεί με αυτά που ακούει, με την σκανδαλώδη ατμόσφαιρα. Υπάρχει και αυτή η διαμάχη με τον ευρισκόμενο στην Αμερική
πρώην ημάμη Φετουλάχ Γκιουλέν. Έφτασε στο σημείο μάλιστα ο Ερντογάν να πει ότι είναι και αμερικανικός δάχτυλος πίσω από αυτή την ατμόσφαιρα. Ας πάμε στην Αίγυπτο, όπου τρομοκρατική οργάνωση ανακηρύχθηκε από τις αρχές της Αιγύπτου η Μουσουλμανική Αδελφότητα. Ταυτόχρονα απαγορεύτηκε στους αδελφούς μουσουλμάνους να διαδηλώνουν στη χώρα και σύμφωνα με ανακοίνωση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης η εξέλιξη έρχεται να ρίξει ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά. Το κλίμα είναι ήδη τεταμένο μετά την σύλληψη του Πρόεδρου της Αιγύπτου και ηγέτη των αδελφών μουσουλμάνων, ο Χάμεντ Μόρση, από τον περασμένο Ιούλιο, πότε εκδηλώθηκε το στρατιωτικό πραξικόπημα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Μόρση ήταν εκλεγμένος, άσχετο αν αυτό αρέσει σε κάποιους ή όχι. Και θα πρέπει να περιμένουμε και πολλές εξελίξεις ακόμα στην Αίγυπτο, γιατί μπορεί να είναι απογρευμένη η Μουσουλμανική Αδελφότητα, κάτι που ήταν στο περισσότερο χρόνο της ζωής της από τότε που ιδρύθηκε. Νομίζω θα το δούμε στο επόμενο βίντεο λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχουν και οργισμένοι κάτοικοι της Αιγυπτιακής, διάφορων Αιγυπτιακών πόλεων, που διαμαρτύρονται με παρότρινση βέβαια της τωρινής κυβέρνησης. Να δούμε άλλο ένα βίντεο από την Αίγυπτο, πάλι από το Euronews. Εκατοντάδες οργισμένοι κάτοικοι της Αιγυπτιακής πόλης Μανσούρα διαδήλωσαν έξω από το κατεστραμμένο αρχηγείο της αστυνομίας. Κατηγόρησαν τη Μουσουλμανική Αδελφότητα για τη φωνική επίθεση στο κτίριο. Πολλοί τάσσονται υπέρ της στηριζόμενης από το στρατό κυβέρνησης, που μετά την επίθεση με 16 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες έθεσε επισήμως τη Μουσουλμανική Αδελφότητα στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Η απόφαση να χαρακτηριστεί η Μουσουλμανική Αδελφότητα τρομοκρατική οργάνωση είναι 100% σωστή με βάση αυτά που έχουμε δει να συμβαίνουν στη χώρα πρόσφατα. Είναι κρίμα να βλέπουμε αθώους στρατιώτες να σκοτώνονται κάθε μέρα και με τις εκρήξεις κάθε τόσο η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει. Η απόφαση της κυβέρνησης παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές να συλλαμβάνουν τα μέλη της αδελφότητας, τους χρηματοδότες της και εκείνους που την προωθούν προφορικό συγγραπτός. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα υποστηρίζει πως η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλύσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Ανησυχία για τις εξελίξεις στην Αίγυπτο εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Μάχες στα όρια του ανταρτοπόλεμου. Ανταλλαγή πυρών και χρήση χημικών στο προάστιο Κερντάσα του Καΐρου. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Αιγύπτου συμπλέκονται με παραστρατιωτικές ομάδες, ενώ ένας αστυνομικός έχει μέχρι στιγμής χάσει τη ζωή του. Η επίθεση των Αιγυπτιακών δυνάμεων ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου σε μια περιοχή προπύργιο των Ισλαμιστών, όπου τον Αύγουστο είχαν σκοτωθεί 11 αστυνομικοί. Η κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου μετέδωσε ότι τουλάχιστον 28 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ οι οικογένειες της Κερντάσα εγκαταλείπουν τρομοκρατημένες τις αιστείες τους. Τα παιδιά μου και εγώ φεύγουμε, γιατί δεν θα είμαστε ασφαλείς όταν οι κακούργοι έρθουν και κρυφτούν πίσω από το σπίτι μας. Γι' αυτό θα μείνουμε σε κάποιον συγγενή μας για λίγες μέρες, μέχρι όλα να επιστρέψουν στους κανονικούς ρυθμούς. Ο διχασμός μεταξύ των Αιγυπτίων παραμένει και ενώ έχουν περάσει σχεδόν 2,5 μήνες από την ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρση από το στρατό. Το πρωί της Πέμπτης πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε μικρή απόσταση από σταθμό του μετρό στο Κάιρο. Μένουμε στην Αφρική, πάμε λίγο νοτιότερα από την Αίγυπτο και πάμε στο Νότιο Σουδάν, όπου εκτεταμένη βία, πολλοί νεκροί, χιλιάδες πρόσφυγες. Δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του το Νότιο Σουδάν οδηγείται σε εμφύλιο. Ο ΙΕ ενισχύει τις δυνάμεις του στη χώρα αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει στην περιοχή έναν γνωστό μας από παλιά. Θα πούμε όμως σε λίγο ποιος είναι αυτός. Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και μια εβδομάδα μια αιματηρή σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν, το νεότερο κράτος του κόσμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την ημέρα που άρχισαν συγκρούσεις. Περισσότεροι από 80.000 είναι οι πρόσφυγες. Μόνο στον καταβλισμό που έχει δημιουργήσει ο ΙΕ έχουν βρει καταφύγιο περισσότερο από 20.000 άνθρωποι. Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, στην περιοχή Χάνα, Μακνέις, ήδη η πολιτική σύγκρουση μετεξελίσσεται σε εθνοτική σφαγή.
Η Μαρίνα Πέτερ, εκπρόσωπος της Οργάνωσης Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Sudan Focal Point, χαιρετίζει την απόφαση του ΟΗΕ, εκφράζοντας όμως και επιφυλάξεις. Είναι θετική η μεγαλύτερη παρουσία των Κυανοκράνων, οι οποίοι καλούνται να περιπολούν σε πολλές περιοχές, προκειμένου με την παρουσία τους να στείλουν το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουν να σκοντώνονται άνθρωποι. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα δεν θα μπορέσουν να κάνουν πολλά εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί, υποστηρίζει η Μαρίνα Πέτερ. Να δούμε ένα βίντεο από το Σουδάν. Ο πρόεδρος της Κένιας, Ουχούρου Κενιάτα, γίνεται δεκτός στη Τζούμπα από τον πρόεδρο του Νοτίου Σουδάν, Σάλβα Κιίρ. Το έργο του είναι δύσκολο, καθώς από κοινού με τον Αιθίωπα Πρωθυπουργό Χαϊλε Μαριάμ Ντεσαλέμ θα αναλάβουν να προωθήσουν τις συνομιλίες για την κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο αντιπάλων στρατοπέδων, του πρόεδρου Κιίρ και του πρώην αντιπροέδρου Ριέκ Ματσάρ. Εκπρόσωπο αναμένεται να στείλει και Κίνα. Παρά τις εκκλήσεις για ανακοχή με αφορμή τα Χριστούγεννα, βάση των Ηνωμένων Εθνών κοντά στην Μπόρα έγινε στόχος πυρών τα ξημερώματα της Πέμπτης, ευτυχώς χωρίς απώλειες. Στις 5 το πρωί τοπική ώρα, βλήματα όλμων έπληξαν θέσεις της νεπαλέζικης ομάδας που προστατεύει τις εγκαταστάσεις της νοτιοκορεατικής μονάδας Χανμπίτ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 300 μέτρων. Οι συγκρούσεις πάντως στο νεότερο κράτος του κόσμου συνεχίζονται, κυρίως στη Μαλακάλ, πρωτεύουσα της πετρελαιοπαραγωγού πολιτείας του Άνω Νείλου και στην Πενθιού. Η χώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν το ξέσπασμα γενικευμένου εμφυλίου πολέμου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας συμφώνησε την Τρίτη να διπλασιάσει τις ειρηνευτικές δυνάμεις στην περιοχή. Και όλα αυτά ενώ οι πολίτες εγκαταλείπουν τις εστίες τους και σειραίνουν μαζικά στους καταβλισμούς προσφύγων του ΟΗΕ. Όπως είπαμε λοιπόν προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει στην περιοχή, στο Σουδάν δηλαδή, ως ειδικό εντεταλμένο τον διπλωμάτη. Τώρα, διπλωμάτης ποιανής χώρας δεν ξέρουμε. Τον γνωστό μας Άλεξ Ρόντος, προκειμένου να συμβάλλει στην πολιτική επίλυση του προβλήματος, όπως ανακοίνωσε η εντεταλμένη για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάθριν Άστον. Σε μήνυμά του, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Μπαν Κι-μουν, κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις συγκρούσεις. Η αποστολή Ρόντου από την Άστον συμπίπτει με τη συνάντηση στην Τζούμπα των ηγετών πολλών κρατών της Ανατολικής Αφρικής προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στην περιοχή. Δεν πρόκειται μόνο για κάποιον γνωστό διπλωμάτη, είναι ένας άνθρωπος των παρασκηνίων. Ποιος θυμάται τον κύριο Ρόντο? Ήταν ειδικός απεσταλμένος και κάποιοι λένε των Ηνωμένων Πολιτειών στην κρίση της πρώην Γιουγκοσλαβίας στον πόλεμο του Κωσυφοπεδίου. Φίλος και έμπιστος του πρώην Πρωθυπουργού, αυτόν που εγώ προσωπικά αποκαλώ ΓΑΠ του Ελλάσσονα, αθόρυβος και άνθρωπος ειδικών αποστολών, ο Ρόντος εκινείται με άνεση τότε στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο και τη Μέση Ανατολή. Τώρα τον βλέπουμε να επιστρέφει στην Αφρική. Ο Άλεξ Ρόντος είναι ένας άνθρωπος που έχει επιλέξει να κινείται στο παρασκήνιο. Αυτό φαίνεται από τη χαμηλή χρειά της φωνής του, αλλά και από το γεγονός ότι αποφεύγει να επιδεικνύεται, προτιμώντας να περνάει πολλές ώρες στο σπίτι του στη Λιφάδα, όταν βέβαια δεν ταξιδεύει. Ακόμα και όταν εργαζόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, προστάτευε πολύ καλά την προσωπική του ζωή. Ίσως γι' αυτό έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του ένας μύθος και οι δραστηριότητες του έχουν λάβει μυθιστορηματική διάσταση. Ελάχιστοι όμως διαθέτουν τις διεθνείς προσβάσεις του και ακόμη λιγότεροι έχουν στο BlackBerry τους τα τηλέφωνα προσώπων κλειδιών με τα οποία μπορούν να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή. Έχει απασχολήσει επανειλημμένα ο Άλεξ Ρόντος τα μέσα της χώρας, ιδιαίτερα για το ρόλο που σύμφωνα με ορισμένους έχει διαδραματίσει στη διπλωματική διελκυστίδα του Σκοπιανού. Επί Υπουργείας στο Υπουργείο Εξωτερικών εκείνου του περίφημου κάποιου, ποιος το θυμάται, κυρίου Δρούτσα, όταν είχε ρωτηθεί ο Δρούτσα στη Νέα Υόρκη αν ο Ρόντος ασκεί μυστική διπλωματία εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να λυθεί το πρόβλημα ονομασίων Σκοπίων, είχε απαντήσει έμεσα επιβεβαιώνοντας πως κάτι τρέχει. Είχε πει ο κύριος Δρούτσας, ο κύριος Ρόντος είναι πολύ γνωστός της περιοχής των Βαλκανίων, υπήρξε και στο παρελθόν συνεργάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών και πρόσθεσε, αν έχει κάποια θεσμική θέση, δεν υπάρχει κάποια θεσμική συνεργασία με τον κύριο Ρόντο. Δεν έχει κάποια θεσμική θέση.
Ο Ρόντος είχε γεννηθεί στην Τανζανία το 1954, μεγάλωσε στην Αφρική, σπούδασε ιστορία στην Οξφόρδη και γι' αυτό έχει και οξφορδιανή προφορά, όπως λένε. Έκανε ρεπορτάζ στην Αφρική, εργαζόμενος σε περιοδικά και εφημερίδες. Σταδιακά όμως ανακάλυψε τον κόσμο των ΜΚΟ, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, και εργάστηκε μεταξύ άλλων στην Αιθιοπία, την Αίγυπτο, το Μαρόκο και το Λίβανο. Αλλά υπήρξε και σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα. Σημείο καμπής στην καριέρα του ήταν το 1992, τότε ο Αρχιεπίσκοπος τότε Βορείου Αμερικής Ιάκωβος τον είχε επιλέξει να ιδρύσει την πρώτη ανθρωπιστική ΜΚΟ της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την ονομασία International Orthodox Christian Charity. Οι βάσεις του δεσμού φιλίας και εμπιστοσύνης με τον Γιώργο Παπανδρέου, όταν ήταν ακόμα αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ο Παπανδρέου, μπήκαν όταν ο Ρόντος ήρθε στην Αθήνα με τον τότε Πρόεδρο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, Άντριου Άθενς. Όταν ο Παπανδρέου ανέλαβε το πιδάλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, διαδεχόμενο στο Θόδωρο Πάγκαλο, ήταν χαρακτηριστική η φράση που είχε πει ο Πάγκαλος, ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών μιλάνε πλέον μόνο αγγλικά. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κύριος Ρόντος διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στη σχέση Αθηνών-Ιερουσαλήμ, ενώ με το γνωστό πληθωρικό ύφος του, ο Πάγκαλος είχε εκφράσει δημοσίως τη δυσαρέσκειά του για το ρόλο του Ρόντος στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν τον είχε κατονομάσει, αλλά τον είχε φωτογραφίσει μιλώντας για στελέχη που κινούνται στο κτίριο της Βασιλίσσης Σοφίας και μιλούν αγγλικά. Στους συνομιλητές του, πάντως, ο κύριος Ρόντος επιμένει ότι δεν σκοπεύω να απαντήσω δημοσίως στους επικριτές μου. Σίγουρα όσα γίνονται δεν με ευχαριστούν, αλλά την ίδια στιγμή θεωρώ ότι δεν έχω να απολογηθώ για κάτι. Αυτός είναι ο Άλεξ Ρόντος που τώρα θα διαδραματίσει ως μεσολαβητής κάποιο ρόλο στο Σουδάν που έχει ήδη χωριστεί σε βόρειο και νότιο και ίσως το νότιο χωριστεί και σε πιο νότιο. Δεν ξέρουμε, μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, για την οποία είχε βάλει και αυτός ένα χεράκι, ο αγαπητός αυτός κύριος, πάει τώρα να διαλύσει και μια άλλη χώρα. Να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα με τη χοροδία του Αγίου Θωμά της Λειψίας, η οποία γιορτάζει 800 χρόνια ζωής και διαιωνίζει το πνεύμα του Μπαχ. Θα ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι και μετά θα δούμε ένα βίντεο με το ιστορικό αυτής της χοροδίας των αγγελικών φωνών.
800 χρόνια ζωής και μια από τις πιο διάσημες και καλύτερες ανδρικές χοροδίες στον πλανήτη είναι η χοροδία του Αγίου Θωμά της Λειψίας, που έχει συνδεθεί στενά με τον Johann Sebastian Bach. Νομίζω ότι ο πρώτος τύπος του τυμπάνου και η χοροδία να ξεκινάει το ορατόριο τραγουδώντας το «Juchset Frohlocket», που είναι η αρχή του ορατορίου των Χριστουγέννων, είναι κάτι που χαράσεται στο μυαλό όλων μας. Όταν τραγουδάς, το σώμα σου πραγματικά πάλεται, ο ρυθμός σε καταβάλει και σε καταλαμβάνει και σε ενθουσιάζει, λέει ο Όσκαρ Ντίντ, μέλος από μιας από τις παλιότερες και πιο σημαντικές χοροδίες του κόσμου, της ανδρικής χοροδίας του Αγίου Θωμά της Λειψίας. Η χοροδία τραγουδά το ορατόριο του Χριστουγέννων, ένα από τα αριστουργήματα του Johann Sebastian Bach, που ο συνθέτης έγραψε το 1734. Για 27 χρόνια ο Μπαχ ήταν ο διευθυντής του χοροδιακού συνόλου στην εκκλησία του Αγίου Θωμά. Ο μεγάλος γερμανός δημιουργός συνέθετε μάλιστα μια καινούργια καντάτα σχεδόν κάθε εβδομάδα για το σχήμα στα πρώτα χρόνια που είχε αναλάβει τη διεύθυνση. Christoph Μπίλερ είναι ο 16ος κατά σειρά διευθυντής χοροδίας μετά τον Μπαχ. Περίπου 100 αγόρια και νεαροί άνδρες μεταξύ 9 και 18 ετών ζουν κάτω από την ίδια στέγη σε ένα οικοτροφείο. Είναι μια πολύ δεμένη κοινότητα. Όλες τις εργασίες έχουν να κάνουν με το τραγούδι ακόμα και πριν από το γεύμα. Η χοροδία έχει δημιουργήσει μια τεράστια μουσική κληρονομιά, καθώς μετρά πάνω από περισσότερα από 800 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στη Γερμανία. Παράδοση, πειθαρχία και ομαδική δουλειά είναι οι βάσεις επάνω στις οποίες στηρίζεται το θρυλικό χοροδιακό σύνολο. Το να μεγαλώνεις στο πλαίσιο του σχήματος σημαίνει όμως και ανάληψη σημαντικών ευθυνών από όλα τα αγόρια μέλη του. Είναι πάρα πολύ όμορφο να έχεις τέτοια χοροδία να σου ψέλνει τα κάλαντα. Αυτό το νιώθουν στον παγωμένο βορρά, στη Λειψία. Και μια και είμαστε στην Ευρώπη, να δούμε τι έγινε με την τελευταία σύνοδο της χρονιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο τέλος της τελευταίας συνόδου της χρονιάς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες τελικά συμφώνησαν για τη νέα δομή της Τραπεζικής Ένωσης. Όσον αφορά το θέμα της άμυνας, το βασικό θέμα της συνόδου, η στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης ως συνόλου παραμένει μια αξιοσημείωτη εκδοχή. Μένει να δούμε αν η ιδέα προχωρήσει καλά με χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία, Ιράν και Συρία και το μεταναστευτικό πρόβλημα περιλαμβάνονται στην ατζέντα των συζητήσεων της Παρασκευής μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα της τελευταίας συνόδου κορυφής για το 2013, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς η Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πρώτη ημέρα στις συζητήσεις κυριάρχησε η Συμφωνία του ΕΚΟΦΗΝ για την Τραπεζική Ένωση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και κυρίως η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. Με περίπου 1,5 εκατομμύριο... Τη συμφωνία για το στο τέλος της τελευταίας συνόδου της χρονιάς ανακοινώθηκε συμφωνία για τον τελικό πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης που οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν στη σύνοδο του Βρυξελών. Η συμφωνία στο γενικό πλαίσιο ως προς το ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης που αφορά στη διάλυση προβληματικών τραπεζών επιτεύχθηκε τα ξημερώματα της προηγούμενης Πέμπτης έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ. Προχωρούμε σε επαναστατικές αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρώπης. Τερματίζουμε την εποχή των μαζικών διασώσεων, ούτως ώστε οι φορολογούμενοι να μην χρειάζεται πλέον να υπομίζονται τα βάρη όταν οι τράπεζες σφάλουν ή αντιμετωπίζουν κρίσεις, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος της Εσωτερικής Αγοράς, Μισελ Μπαρνιέ. Στόχος του σχεδίου είναι να αποφευθούν φαινόμενα όπως της Κύπρου ή της Ιρλανδίας, οι προβληματικές τράπεζες, των οποίων λίγο έλλειψε να οθήσουν σε άτακτη κρεοκοπία τις χώρες. Το ενίο Ταμείο Εξυγίασης, το οποίο πρέπει να σταθεί μέχρι το Μάρτιο, θα χρηματοδοτηθεί από τραπεζικές εισφορές σε ορίζοντα δεκαετίας. Ξελών κατά της λιτότητας. Μαζί βρέθηκαν τα σωματεία των αγροτών αλλά και άλλων κλάδων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με κυβερνητικές οργανώσεις. Εάν δεν αγωνιστούμε, κατευθυνόμαστε σε ένα γερμανικό μοντέλο, όπου οι νέοι θα πρέπει να υποπασχολούνται. Και αυτό σημαίνει... ήταν μια συνολική επισκόπηση του... που κάνει το Euronews κάθε εβδομάδα για τα πεπραγμένα στην κοινότητα. Έχουμε τώρα, πάλι γυρνάμε στην Αφρική, όπου η Ουάσιγκτον εξέφρασε ανησυχία για τη βία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι ζήτησε την Πέμπτη από τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να κάνουν τα πάντα για να θέσουν αμέσως τέλος στη βία και τα βασανιστήρια, μετά την ανακάλυψη ενός μαζικού τάφου με περισσότερα από 20 πτώματα στην πρωτεύουσα Μπανκούι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θορυβηθεί από τις επιθέσεις 24 και 25 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία από τις ομάδες των πρώην ανταρτών Σελέκα και των Αντιμπαλάκα, όπως λέγεται η χριστιανική πολιτοφυλακή, κατά αμάχων στην πρωτεύουσα Μπανκούι, όπως ανέφερε ο Τζον Κέρι στη δήλωσή του. Αυτές οι επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο δεκάδων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτών, που μετέχουν στην ειρηνευτική αποστολή της Miss Kay. Η συνεχιζόμενη θρησκευτική βία και οι μάχες μπορεί μόνο να επιδεινώσουν τη ζημιά στη χώρα και να κάνει πιο δύσκολη τη συμφιλίωση, υποστηρίζει ο Τζον Κέρι, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, διαβεβαιώνει ότι η κρίση αυτή μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω μιας πολιτικής διαδικασίας που οδηγεί σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από το Φεβρουάριο του 2015. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, λέω εγώ, για να δούμε τι γίνεται, τι μας μεταδίδει το Euronews από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Οι σφοδρές ανταλλαγές πυρών στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας Μπανκί ανάγκασαν τις γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις να αναπτύξουν άρματα μάχης κοντά στο αεροδρόμιο, όπου δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής αναζητούν καταφύγιο. Έξι υπήκοοι Τσάντ, μέλη της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης, σκοτώθηκαν. Όμως το πραγματικό θύμα αυτής της διαθρησκευτικής διαμάχης μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων της χώρας είναι ο άμαχος πληθυσμός. Βγήκα πρώτη έξω γιατί είχα την ευθύνη των παιδιών. Προτιμώ να σκοτώσουν εμένα και να αφήσουν ζωντανή την κόρη μου και τα εγγόνια μου. Σήκωσα τα χέρια μου ψηλά. Εκείνα άρχισαν να φωνάζουν. Αφήστε την ήσυχη. Είναι η μητέρα μας.
Είτε χριστιανοί είτε μουσουλμάνοι, οι πολίτες φοβούνται το ίδιο. Για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους. Παρά τους 1.600 Γάλλους στρατιώτες και την ειρηνευτική δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης με 4.000 άτομα, οι συγκρούσεις στην Αφρικανική χώρα δεν έχουν σταματήσει. Λόγω της έντασης της βίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κιμούν, σχεδιάζει την αποστολή Κιάνο Κράνων. Ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις για ενίσχυση των ειρηνευτικών δυνάμεων, το Μαρόκο ανέπτυξε ήδη δικά του στρατεύματα ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη της σταθερότητας. Και από την Αφρική θα μεταφερθούμε πάρα πολύ βόρεια και θα πάμε στην Αγία Πετρούπολη, όπου με απόφαση της κυβέρνησης που επικυρώθηκε από την Δούμα, αφέθηκαν ελεύθεροι ακτιβιστές της Greenpeace. Η ιστορία μας είχε απασχολήσει από το Σεπτέμβριο, όταν ομάδα 30 μελών της Διεθνούς Οικολογικής Οργάνωσης επιχείρησαν να αναρακηθούν σε πλατφόρμα της Gazprom. Είχε επέμβει το ρωσικό λιμενικό, τους είχε συλλάβει και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε μια διεθνής ένταση. Η Δύση φυσικά πήγε με το μέρος της Greenpeace, η οποία υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν έρευνες στην Αρκτική από τους Ρώσους, αλλά να κηρυχθεί η Αρκτική και να μπορούν να πάνε και οι Δυτικοί. Είναι ένα περίεργο παιχνίδι που παίζεται με την Greenpeace. Να δούμε όμως το βίντεο όπως το δίνει το Euronews. Επιδεικνύοντας με ανακούφιση τα διαβατήριά τους πάνω στα οποία οι ρωσικές αρχές έχουν σφραγίσει τη βίζα εξόδου, οι πρώτοι από τους συνολικά 30 ακτιβιστές της Greenpeace εγκατέλειψαν το γραφείο μετανάστευσης στην Αγία Πετρούπολη. Πλέον είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αλλά όπως δηλώνουν θα συνεχίσουν τη δράση τους. Δεν έχουμε τελειώσει. Μπορεί να μας επιτρέπετε να γυρίσουμε στη χώρα μας, αλλά ήρθαμε εδώ για να επιχειρήσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο για όλα όσα συμβαίνουν στον αρκτικό κύκλο. Είναι κάτι που οφείλουμε να συνεχίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Στις 18 Σεπτεμβρίου, ομάδα 30 μελών της Διεθνούς Οικολογικής Οργάνωσης επιχείρησε να αναρριχηθεί σε πλατφόρμα της Gazprom. Επενέβησαν ειδικές δυνάμεις της ρωσικής ακτοφυλακής που τους συνέλαβαν και στη συνέχεια κατηγορήθηκαν για χουλιγκανισμό και πειρατεία, κινδυνεύοντας με 15 ετή κάθειρξη. Τελικά, με παρέμβαση από το Κρεμλίνο και την τυπική επικύρωση από το Κοινοβούλιο, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν. Και από την Αγία Πετρούπολη και το τέλος αυτού του επεισοδίου που κράτησε μερικούς μήνες με την Greenpeace, θα πάμε στην Deutsche Welle που λέει ότι σε λίγες ημέρες η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δισογραφικά πρακτορία και σχολιαστές του γερμανικού τύπου υπογραμμίζουν τη χρονική συγκυρία να αναλάβει το δύσκολο έργο προώθησης της ευρωπαϊκής εμβάθυσης, μια χώρα σε μνημόνιο ή πτώχευση, της οποίας απεφεύθη με δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ. Γράφει λοιπόν η ιστοσελίδα της Deutsche Welle ότι η υπερχρεωμένη χώρα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης, που επί χρόνια δεν ήταν σε θέση να κάνει μεταρρυθμίσεις και που εξαρτάται οικονομικά από την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα θα γίνει επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου και θα αποτελέσει πολιτικό υπόδειγμα. Και αναρωτιέται το γερμανικό ειδησογραφικό πρακτορείο πώς θα τα καταφέρει αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική προεδρία. Ο Γερμανός δημοσιογράφος υπενθυμίζει δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Κούρκουλα σε γερμανική εφημερίδα ότι θέλουμε να γίνουμε επί 6 μήνες έντιμοι μεσολαβητές και να ξεχάσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, και κάνει αναφορά στην ομάδα των 170 συνεργατών που επί εβδομάδες προετοιμάζουν την προεδρία, η οποία αριθμητικά είναι ολιγομελή σε σχέση με την αντίστοιχη επί Πολωνικής Προεδρίας. Με την ομάδα του, ο κύριος Κούρκουλας, που έχει αναλάβει το συντονισμό της ανάληψης ελληνικής προεδρίας, έχει φιλόδοξους στόχους και αυτή είναι η ολοκλήρωση ως το δυνατόν περισσότερων νομοθετικών πρωτοβουλειών πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώσει τη θητεία του και κλείσει για τις ευρωεκλογές. Το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, η Ελλάδα δηλαδή, πρέπει να αποδείξει ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και για την ίδια τη χώρα και για την νομισματική ένωση, σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα Weser Kurier.
Το θετικό μήνυμα είναι ότι η πορεία είναι προς σωστή κατεύθυνση. Οι απεσιόδοξοι ωστόσο βλέπουν την κατάσταση διαφορετικά και αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα πετά 550 εκατομμύρια ευρώ για την Προεδρία τη στιγμή που η Τρόικα διαπιστώνει χρηματοδοτικό κενό και ζητά τη λήψη επιπλέον μέτρων. Σημειώνει ο σχολιαστής της γερμανικής εφημερίδας που αμφισβητεί εάν η Ελλάδα θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τον Ηράκλειο άθλο της Προεδρίας σε ευαίσθητα θέματα όπως η τραπεζική ενοποίηση και να ανακόψει στις επερχόμενες ευρωεκλογές τη μεγάλη νίκη των ευρωσκεπτικιστών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο σχολιαστής της Mittelbayerische Zeitung που υποστηρίζει ότι το 2014 θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε καυτά παλιά ερωτήματα. Εμείς έχουμε να πούμε ότι επειδή ακριβώς η ελληνική προεδρία σημειώνεται σε μια περίοδο που κάθε άλλο παρά ανεξάρτητη μπορεί να θεωρηθεί η χώρα αυτή που βρίσκεται υπό κυδαιμονία της Τρόικα, θα εφαρμόσει αυτά που θα της υποδείξουν αυτοί που ελέγχουν την ελληνική οικονομία. Πόσες από τις ωραίες προβλέψεις του Πρωθυπουργού Σαμαρά στηρίζονται σε δεδομένα και σε θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία και πόσες είναι στοχευμένες προπαγάνδα, θα φανεί το 2014. Γεγονός είναι ότι η χώρα που στέκεται όρθια χάρη στα δάνεια ύψους 240 δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκεται ακόμα σε βαθιά κρίση, υποστηρίζουν οι Γερμανοί σχολιαστές. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Προεδρία θα πάμε στη μακρινή Ασία και στη μακρινή Κίνα όπου αυτή την εποχή γιορτάζει τα 120 χρόνια από τη γέννηση του ηγέτη που σχηματοποίησε αυτό το κράτος που υπάρχει σήμερα. Βέβαια η μορφή του κομμουνιστικού, αυτού του ιδιόμορφου κομμουνιστικού κράτους είναι κάτι που είναι σε ένα τεντωμένο σκηνί στα όρια του κομμουνισμού και του καπιταλισμού. Πολλοί λένε ότι είναι μια καπιταλιστική δικτατορία πλέον η Κίνα, με παράξενους όμως θεσμούς, και τις αλλαγές που έγιναν στην Κίνα τις έκανε ένας άλλος διάδοχος του Μάο Τσετούνγκ, ο Ντεν Ξιαοπίνγκ. Θα δούμε όμως πώς τιμούν οι Κινέζοι τα 120 χρόνια από την γέννηση του Μάο Τσετούνγκ. Την επέτειο των 120 χρόνων από τη γέννηση του Μάο Τσετούνγκ γιορτάζουν οι Κινέζοι με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ επισκέφθηκε το μασολείο του Μάο στην αιματοδομένη πλατεία Τιάνανμεν στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, ο Σι Τζινπινγκ μίλησε για έναν άνθρωπο που δεν πρόδωσε τις αρχές και τις πεπιθήσεις του, αλλά έκανε πολλά λάθη. Ο Μάο, που ίδρυσε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας το 1949, παραμένει ένας ηγέτης τον οποίο σέβεται η πλειονότητα των Κινέζων, όμως εξακολουθεί να αποτελεί αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Αναλυτές εκτιμούν ότι έχει επανέλθει ως σύμβολο τα τελευταία χρόνια για μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που θεωρούν ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στις 3 δεκαετίες προσπαθειών για εξυγχρονισμό της οικονομίας, καθώς έχουν δημιουργηθεί μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και η διαφθορά διαβρώνει το κράτος. Και μια και πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου, όπως συνηθίζεται σε παρόμοιες εκπομπές, ας δούμε πώς είδε τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που κλείνει τώρα το πρακτορείο Reuters.
Με τις εικόνες αυτές που από διάφορα γεγονότα που μας θύμισε το πρακτορείο Reuters, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αυτό είναι και το τέλος του χρόνου για τον τρελό τρελό κόσμο και το τέλος μιας εποχής. Κάποια στιγμή θα ανοίξει κάποιο άλλο κεφάλαιο. Θέλω να σας χαιρετήσω με όλες τις ευχές, κλείνοντας με το closing time του Leonard Cohen. Να σας ευχηθώ όλα τα καλά για τον ερχόμενο χρόνο και κάποτε θα τα ξαναβούμε. Γεια σας. Except to say it isn't worth a damn.
the whole damn place goes crazy twice, and it's once for the devil and it's once for Christ. By the boss, don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding lights of closing time. And it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding light. Busted in the blinding light. Busted in the blinding light of closing time. Closing time. Oh, the women tear the blouses off, and the men they dance on the polka dots. It's closing. His partner found, and his partner lost, and his hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. I swear it happened just like this, a sigh and cry of hunger kiss. It's closing.